Έχουμε κοντά μας τον κύριο Γιώργο Μητσιάκο, είναι αναπληρωτής καθηγητής του Τμήματος Ιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, γιατρός και στην Νεογνωλογική Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Παπαγεωργίου, μέλος του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, εκ μέρους της ΔΥΠΑΚ και πρώην πρόεδρος της Νεογνωλογικής Εταιρείας. Ακριβώς με όλες αυτές τις ιδιότητές σας, κύριε Μητσιάκο, γι' αυτό τις ανέφερα και να σας καλωσορίσουμε στην σημερινή κουβέντα μας, θα ήθελα να σας θέσω διάφορα ερωτήματα. Θεωρούμε ότι είναι κρίσιμα. Ξεκινώντας και με την πρόσφατη ανακοίνωση της Παιδιατρικής Εταιρείας, που έδωσε οδηγίες για έλεγχο του πυρετού στα παιδιά, με αφορμή την έλλειψη φαρμάκων, υπήρξε και δική σας αντίδραση και με δήλωσή σας στον τύπο. Καταρχήν, έχει μια σημασία σήμερα να δούμε, ξεκινώντας και με αυτό και με αφορμή τη δική σας αντίδραση, τελικά τι είναι αυτό που καθορίζει τη φαρμακευτική αγωγή? Όταν λέμε ότι καθορίζει η φαρμακευτική αγωγή, εννοείται πότε έχει ανάγκη να πάρει φάρμακο κάποιος Ναι, ασθενής. Γιατί όπως είπατε και εσείς στην δήλωσή σας, ήταν μια επικίνδυνη προσέγγιση. Να θυμίσουμε και στους τηλεθεατές μας, κύριε Μητσιάκο, ότι ουσιαστικά αυτό που έλεγε η Παιδιατρική Εταιρεία, και διορθώστε με αν κάνω λάθος, είναι ότι δεν είναι και τόσο φοβερό αν ένα παιδί φτάσει στο 40 στον πυρετό. Αυτό που έλεγε είναι ότι ο ψηλός πυρετός 40 βαθμούς Κελσίου δεν κάνει και τίποτα κακό στο παιδί. Εντάξει, είναι ανάρρωστο παιδί, το πολύ μπορεί να έχει λίγες αναπνοές, χωρίς να δίνει έμφαση και βάθος στο ότι μια τέτοια κατάσταση, δηλαδή για να φτάσει ο άρρωστος να έχει 40 πυρετό, για να φτάσει το παιδί να έχει 40 πυρετό, θα πρέπει να αιτιολογήσουμε γιατί έφτασε εκεί πέρα. Και το αίτιο πολλές φορές δεν είναι κάτι το προφανές και κάτι το απλό. Είναι κάτι το πολύ σύνθετο και κάτι το οποίο μπορεί να είναι απειλητικό για την ίδια τη ζωή του παιδιού. Άρα λοιπόν, όταν κινούμαστε με καθησυχαστικό τρόπο απέναντι στους γονείς, γινόμαστε επικίνδυνοι. Όταν λέμε ότι ένα παιδί δεν έχει 40 πυρετό, δεν είναι κάτι το ανησυχητικό. Είναι και είναι πάρα πολύ ανησυχητικό. Δεν είναι κάτι το συνηθισμένο ένας ασθενής να φτάνει 40 πυρετό. Όλα αυτά έγιναν με αφορμή πια. Η αντιμετώπιση του πυρετού σήμερα στις μέρες μας, με την πρόοδο που έχει κάνει η επιστήμη, εδώ και πολλά χρόνια, δεν είναι το σημερινό, γίνεται με την χορήγηση αντιπυρετικών φαρμάκων. Η έλλειψη αυτών των αντιπυρετικών φαρμάκων οδήγησε τον πρόεδρο της Ελληνικής Παιδιατρικής Εταιρείας να κάνει αυτή την ανακοίνωση, να βγάλει αυτή την ανακοίνωση. Ουσιαστικά τι έκανε με αυτόν τον τρόπο? Ουσιαστικά προχωρούσε σε συγκάλυψη των ευθυνών της πολιτείας, του κράτους, της κυβέρνησης, στο πώς να υπερασπιστεί τη δημόσια υγεία και στην προκειμένη περίπτωση την υγεία των παιδιών μας. Δηλαδή αναγνώρισε ως κάτι το αναμενόμενο αυτές τις ελλείψεις στα φάρμακα. Είναι και όμως, αυτό το κύριε έκανε, Μητσιάκο, ναι. Και αυτό το έκανε προκειμένου να μην αποδώσει τις τεράστιες ευθύνες στο κράτος, στην πολιτεία, στην κυβέρνηση για αυτή την κατάσταση. Και όλα αυτά γιατί έχουν αφήσει το λαό μας στο έλεος των φαρμακοβιομηχανιών και των φαρμακοεμπόρων. Η υγεία των παιδιών είναι στα χέρια τους. Αντί λοιπόν να στυλιτεύσει αυτό, προχώρησε σε αυτή τη δήλωση. Να διευκρινίσουμε λίγο για να καταλάβουν και οι τηλεθεατές μας. Τελικά, τι ήταν αυτό που προκάλεσε αυτή την έλλειψη φαρμάκου? Και είναι κάτι αναμενόμενο, είναι κάτι που μπορούμε να το περιμένουμε? Και, εν πάση περιπτώσει, μια τέτοιου είδους έξαρση της γρίπης, όπως εμφανίστηκε το προηγούμενο διάστημα, είναι ικαρή να δημιουργήσει αυτό το πρόβλημα? Η διαδικασία της έλλειψης των φαρμάκων έχει μια συγκεκριμένη πλευρά. Δεν είναι τυχαίο, δεν είναι από μόνη της. Το αίτιο που την προκάλεσε είναι ότι το φάρμακο αποτελεί ένα εμπορικό είδος, ένα εμπορικό αγαθό, και ο έμπορος, το μόνο που προβλέπει από αυτό το εμπορικό αγαθό, είναι το μέγιστο κέρδος. Δεν τον ενδιαφέρει πού και πώς θα το διαθέσει, για ποιο σκοπό θα το διαθέσει, τον ενδιαφέρει πώς θα μεγιστοποιήσει τα κέρδη. Μέσα από μια τέτοια διαδικασία λοιπόν οδηγηθήκαμε και στην έλλειψη φαρμάκων στην ελληνική επικράτεια, στην έλλειψη συγκεκριμένων φαρμάκων. Και αυτό γιατί? Γιατί οι φαρμακοβιομήχανοι της χώρας μας, προχωρώντας με διάφορα τεχνάσματα σε εξαγωγή των φαρμάκων, οδηγήθηκαν σε έλλειψη στην αγορά. Αυτή η διαδικασία είχε και την κάλυψη της ίδιας της κυβέρνησης. Είχε και την κάλυψη της
Υπουργείου Υγείας, γιατί αν δεν, και του Υπουργείου Εμπορίου, γιατί αν έχει την κάλυψη αυτών των Υπουργείων, δεν θα μπορούσαν να το προχωρήσουν οι φαρμακοβιομηχανές σε αυτή τη διαδικασία. Άρα λοιπόν, όταν η κυβέρνηση αφήνει την κάλυψη των αναγκών σε φάρμακο του ελληνικού λαού στα χέρια των φαρμακοβιομηχανιών, είναι λογικό ότι αφήνει την κάλυψη της υγείας του λαού μας στα χέρια των εμπόρων, οι οποίοι ως στόχο και σκοπό, όπως προείπαμε, έχουν το κέρδος. Γι' αυτό λοιπόν οδηγηθήκαμε και σε αυτήν την κατάσταση. Σε καμιά των περιπτώσεων δεν ήταν η έξαρση των ιώσεων που είχαμε και έχουμε, παρατηρείται δηλαδή το τελευταίο χρονικό διάστημα στη χώρα μας, το αίτιο να προκληθεί η έλλειψη αυτή. Πάντως θα μου επιτρέψετε ότι ζήσαμε και σε αυτή την περίπτωση τη λογική της ατομικής ευθύνης. Δηλαδή ο γονιός να κρίνει πότε είναι κρίσιμο να πάρει αντιπυρητικό, πότε και αν μπορεί να πάει σε κάποιο νοσοκομείο. Είναι μια συζήτηση που θα κάνουμε και βέβαια και στη συνέχεια, γιατί αναδείχθηκε και το ζήτημα των ελλείψεων πολύ έντονα των παιδιατρικών κλινικών στην Θεσσαλονίκη γενικότερα. Αλλά τελικά εκεί οδηγούμαστε και πάλι, γιατί το ζήσαμε και πριν από λίγο καιρό και με την πανδημία. Η λογική της ατομικής ευθύνης. Το λέω αυτό Ναι. γιατί είναι πολύ επικίνδυνη η λογική. Όπως είπατε και εσείς στην εισαγωγή σας, στην ερώτησή σας, η επιλογή της ατομικής ευθύνης είναι μια πέρα για πέρα επικίνδυνη επιλογή. Γι' αυτό γιατί δεν μπορεί να γνωρίζει ένας γονιός, δεν είναι γιατρός ένας γονιός, να μπορεί να αντιληφθεί τη σοβαρότητα μιας κατάστασης όσον αφορά την υγεία του παιδιού του και τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να αντιδράσει. Η έλλειψη δομών και η έλλειψη συγκεκριμένων διαδικασιών προσέγγισης και αντιμετώπισης αυτών των παιδιών είναι αυτές που οδηγούν την κυβέρνηση στο να λέει ότι είναι δική σου ευθύνη, προσωπική σου ευθύνη, πατέρα, γονιά, μητέρα, ο τρόπος αντιμετώπισης της κατάστασης του παιδιού. Ενώ θα έπρεπε να είχαμε μια τελείως διαφορετική τακτική αντιμετώπισης και προσέγγισης, αυτή την τακτική της ανάπτυξης των δημόσιων δομών υγείας, τέτοια που να μπορούν να καλύψουν πραγματικά τις ανάγκες του ελληνικού λαού και στην προκειμένη περίπτωση του παιδιατρικού πληθυσμού. Κάτι που απουσιάζει παντελώς από τη χώρα μας. Φτάνετε ακριβώς στο επόμενό μου ερώτημα που έχει να κάνει ακριβώς με τις παιδιατρικές κλινικές, τις μονάδες εντατικής θεραπείας παιδών και νεογνών. Όπως αναδείχθηκε το τελευταίο διάστημα, αναδείχθηκαν οι τεράστιες ελλείψεις που υπάρχουν. Θα ήθελα ξεκινώντας να σας ρωτήσω, καταρχήν η δυναμικότητα είναι αρκετή σήμερα Όσον στον αφορά την πληθυσμό? ναι. Όσον αφορά την κάλυψη των αναγκών του παιδιατρικού πληθυσμού για την Βόρεια Ελλάδα, για την Θεσσαλονίκη, για τις επαρχιακές πόλεις, η κάλυψη των κλινικών χαρακτηρίζεται από την έλλειψη στελέχωσης. Μια σειρά παιδιατρικές κλινικές είναι υποστελεχωμένες αυτή τη στιγμή, ξεκινώντας από τη Δυτική Μακεδονία, περνώντας από την Κεντρική Μακεδονία και πηγαίνοντας ανατολικότερα στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Ξέρουμε ότι οι παιδιατρικές κλινικές δεν είναι σωστά στελεχωμένες. Δεν έχουν τον επαρκή αριθμό των παιδιάτρων και κάποιες δεν έχουν και καθόλου. Γι' αυτό και παρατηρείται το φαινόμενο παιδίατροι από ένα νοσοκομείο να αναγκάζονται να μεταναστεύουν σαν γυρολόγοι κάθε 3 και λίγο και να εφημερεύουν και σε διαφορετικό νοσοκομείο και αυτό με μια διαδικασία εντέλεσθε, μια διαδικασία όχι με τη λογική της συνεργασίας και της συνένεσης του γιατρού, με μια διαδικασία του αν δεν πας θα έχεις επιπτώσεις, θα έχεις κυρώσεις. Αυτό αναδεικνύει με έναν απτό τρόπο τις ελλείψεις που υπάρχουν στις παιδιατρικές κλινικές, στις ελλείψεις όσον αφορά τη στελέχωση, τόσο από ιατρικό προσωπικό όσο και από νοσηλευτικό προσωπικό. Όσον αφορά το γεγονός αν είναι επαρκής ο αριθμός των κλινών που είναι ανεπτυγμένες προκειμένου να καλυφθεί η ανάγκη της παιδιατρικής κάλυψης στον χώρο της Βορείου Ελλάδος, αυτό μπορούμε να πούμε για τις παιδιατρικές κλινικές, ότι είχαμε και έχουμε μια επάρκεια, δεν φάνηκε να αντιμετωπίζουμε με τον αριθμό των κλινών πρόβλημα τέτοιο, ακόμα και στην κορύφωση της έξαρσης της γρίπης. Όλες οι παιδιατρικές κλινικές, παρότι ήταν γεμάτες,
Εκείνο το πρόβλημα που είχαν να αντιμετωπίσουν δεν ήταν η έλλειψη κλινών, είχαν παιδιατρικές κλινικές κλίνες, ήταν η έλλειψη προσωπικού. Και αυτό είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο για την αντιμετώπιση των ασθενών, των άρρωστων παιδιών. Σε σχέση με τα κρεβάτια, με τις κλίνες της εντατικής νοσηλείας παιδών, εδώ παρατηρείται πραγματικά μια τεράστια έλλειψη και η οποία δεν είναι σημερινή. Δεν είναι αποτέλεσμα τούτης της κυβέρνησης, ούτε είναι αποτέλεσμα της προηγούμενης κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι διαχρονικό το πρόβλημα εδώ και πολλές δεκαετίες. Έχουμε ως περιοχή την ανάγκη ανάπτυξης περισσότερων κλινών εντατικής νοσηλείας παιδών και αυτό αναδεικνύεται με τον τραγικό τρόπο της ανάγκης διακομιδής των παιδιών από τη Βόρεια Ελλάδα στην Αθήνα, που αρκετές φορές δυστυχώς μπορεί να είναι και αρνητικό για την ίδια τη ζωή του παιδιού. Άρα λοιπόν, αντί η πολιτεία να σκύψει και να δει τι ελλείψεις έχουμε, αντί η πολιτεία να σκύψει και να δει το πώς θα αναπτύξει κρεβάτια εντατικής νοσηλείας παιδών στην Βόρεια Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη, για να καλύψει τις πραγματικές ανάγκες του λαού μας, προβαίνει σε αυτή τη διαδικασία που σας περιέγραψα πιο πριν, η οποία είναι επικίνδυνη για την κατάσταση υγείας των παιδιών. Ακόμα και αυτά τα παιδιά που θα διακομιζόταν στο λεκανοπαίδιο, δεν ξέραμε, δεν γνωρίζαμε αν και εκεί θα είχαν τη δυνατότητα να βρουν ένα κρεβάτι εντατικής νοσηλείας, γιατί και εκεί το σύστημα δέχτηκε τεράστια πίεση. Κύριε Μητσιάκο, πάντως είναι και οξύμορο. 10 ΜΕΘ βρίσκονται εντός της Θεσσαλονίκης για την Βόρεια Ελλάδα. Δεν θα μπορούσε να, ακόμη και αυτό το ζήτημα να ήταν διάσπαρτες στη Δυτική και στην Ανατολική Μακεδονία. Θα μπορούσαν δηλαδή να είχαμε και τριτοβάθμια νοσοκομεία σε επίπεδο περιφέρειας, αν θέλετε. Το θέτουν άλλωστε και στις κινητοποίησεις που κάνουν οι κάτοικοι, τα σωματεία, οι υγειονομικοί της Δυτικής Μακεδονίας. Όσον αφορά το θέμα της κάλυψης με μονάδες εντατικής θεραπείας παιδών, θα πρέπει να διευκρινίσουμε ότι για να μπορέσει να δοθεί με ασφάλεια και με όσο το δυνατόν καλύτερη αποτελεσματικότητα η φροντίδα σε αυτά τα παιδιά, χρειάζεται να είναι συγκεκριμένος ο αριθμός των κρεβατιών που είναι ανεπτυγμένος. Δεν μπορείς να πεις ότι σε ένα νοσοκομείο θα κάνουν μια μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών με ένα κρεβάτι εντατικής. Δεν γίνεται αυτό. Αυτό θα είναι αρνητικό για όλους. Άρα θα πρέπει να υπάρξει ένας υγειονομικός χάρτης που να καλύπτει πραγματικά τις ανάγκες της Βορείου Ελλάδος και όχι να πούμε ότι σε κάθε νοσοκομείο θα αναπτύξουμε και ένα κρεβάτι εντατικής θεραπείας παιδών. Και φαντάζομαι ότι ναι, πείτε μας. Το ότι δεν έχουμε αυτή τη στιγμή τον επαρκή αριθμό κλινών για να καλύψουμε τις ανάγκες, αυτό είναι μια πραγματικότητα. Το ότι πρέπει να γίνουν και άλλες μονάδες εντατικής θεραπείας παιδών και αυτό είναι άλλη μια πραγματικότητα. Το θέμα είναι ότι δεν υπάρχει πολιτική βούληση προς την κατεύθυνση αυτή, ούτε από την κυβέρνηση που τελειώνει τη θητεία της σε λίγο χρονικό διάστημα, ούτε από την προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Και φαντάζομαι ότι έχει να κάνει με την συνολική, το πώς συνολικά βλέπει και κατευθύνει τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την υγεία η κυβέρνηση, η σημερινή και η προηγούμενη, όπως το είπατε. Γιατί θα επανέλθω και σε αυτό που είπατε και στην αρχή, και θα ήθελα να κλείσουμε και πάνω με αυτό το ζήτημα. Αν τελικά υπήρχε πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας ανεπτυγμένη σωστά σε όλες τις περιοχές, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια, θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Γιατί βλέπουμε, συγγνώμη, και έναν ιδιωτικό τομέα να γιγαντώνεται. Πρώτα πρέπει να δούμε τι χρειαζόμαστε, τι θέλουμε σαν χώρα. Και αυτό που πραγματικά θέλουμε, αυτό που προτείνουμε και αυτό που έχει ανάγκη η χώρα είναι ένα καθολικό δημόσιο δωρεάν σύστημα υγείας. Το τονίζω το καθολικό δημόσιο και δωρεάν. Που θα αγκαλιάζει όλες τις δομές και όλη τη χώρα από άκρη σε άκρη. Γιατί ως χώρα έχουμε κάποιες γεωγραφικές ιδιαιτερότητες. Έχουμε διάσπαρτα νησιά, έχουμε χωριά απομακρυσμένα μέσα στην οροστρά της Πίνδου και όχι μόνο. Και αυτή την ιδιαιτερότητα θα πρέπει να την βάλουμε υπόψη μας, να την έχουμε υπόψη μας για τον τρόπο που θα αναπτυχθεί ο υγειονομικός χάρτης. Δεν έχουμε καθόλου ανεπτυγμένη πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας στη χώρα μας.
δημόσια και δωρεάν. Η δευτεροβάθμια φροντίδα υγείας, όπως είπα πιο πριν, προσπαθεί να ανταποκριθεί και να στις ανάγκες που υπάρχουν όσον αφορά τον παιδιατρικό πληθυσμό. Σας περιέγραψα τις τεράστιες ελλείψεις που υπάρχουν. Δυστυχώς δεν καλύπτει αυτές τις ανάγκες και η τριτοβάθμια φροντίδα υγείας για μένα την πόλη της Θεσσαλονίκης έχει τεράστια προβλήματα, πολλά προβλήματα για το πώς πρέπει να αναπτυχθεί και να λειτουργήσει και δυστυχώς δεν είναι σε θέση το δημόσιο σύστημα υγείας να καλύψει και τις ανάγκες ακόμα και τις τριτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Γιατί ακολουθείται η διαδικασία αυτή η διαχρονική που περιγράψαμε πιο πριν της υποστελέχωσης και όχι μόνο της υποστελέχωσης, αλλά δίνοντας κίνητρα στους επιχειρηματίες της υγείας προκειμένου να επενδύσουν και να κερδοφορήσουν σε βάρος της υγείας των παιδιών. Γι' αυτό και παρατηρείται το φαινόμενο να γιγαντώνεται και στην πόλη μας, εδώ στη Θεσσαλονίκη, ο ιδιωτικός τομέας της υγείας. Οι επιχειρήσεις, οι επιχειρηματίες, μάλλον της υγείας, βλέπουμε ότι κάνουν τεράστιες επενδύσεις, από τις οποίες αναμένουν και τεράστια κέρδη, όπως έχουν τεράστια κέρδη μέχρι και σήμερα. Ένα άλλο ζήτημα, το οποίο θα πρέπει να δούμε, είναι τι γίνεται με αυτό το περιβόητο παιδιατρικό νοσοκομείο της πόλης μας. Ένα νοσοκομείο που έχει εδώ και δεκαετίες εξαγγελθεί και ακόμα στην εξαγγελία υπάρχει. Μπήκαν στη διαδικασία η προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ να δεχτεί την πρόταση του Ιδρύματος Νιάρχους για να αναγερθεί ένα παιδιατρικό νοσοκομείο στην πόλη μας. Κλείσαν συμφωνίες τότε, πέσαν υπογραφές, έφυγε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, έρχεται η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και η ίδια με μεγάλα λόγια ξεκίνησε να περιγράφει την δημιουργία του παιδιατρικού νοσοκομείου, τελειώνει τη θητεία της και αυτή η κυβέρνηση και αυτό το παιδιατρικό νοσοκομείο ακόμα βρίσκεται στις μακέτες και στα χαρτιά. Άρα για ένα τόσο σοβαρό ζήτημα υγείας, όπως είναι η υγεία των παιδιών μας, η πόλη της Θεσσαλονίκης ακόμα μια φορά αφήνεται στο ελιός της. Όχι μόνο της Θεσσαλονίκης, αλλά και της Βορείου Ελλάδος. Άρα ουσιαστικά αυτό που πρέπει να σπάσει είναι η λογική κόστους ωφέλους στο ζήτημα της υγείας. Ουσιαστικά αυτό που πρέπει να γίνει κατανοητό είναι ότι η υγεία δεν είναι εμπόρευμα, ότι η υγεία θα πρέπει να... Οι παροχές υγείας θα πρέπει να γίνονται από δημόσιες και δωρεάν δομές. Αυτό είναι το κύριο, το κυρίαρχο που πρέπει να έχουμε στο νου μας, αν πραγματικά στοχεύουμε στο να έχουμε όλα αυτά τα επιτεύγματα που η επιστήμη έχει καταφέρει μέχρι σήμερα να τα κάνουμε πράξη για την υγεία του λαού μας και για την υγεία των παιδιών μας. Κύριε Μητσιάκο, να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για Εγώ σας όλη ευχαριστώ. Αυτή την κουβέντα. Ανοίξαμε ένα ζήτημα τεράστιο, θα το δούμε και το επόμενο διάστημα. Άλλωστε είναι σε εξέλιξη και κινητοποίηση των υγειονομικών και των σωματείων και εδώ στη Θεσσαλονίκη αλλά και σε όλη την Ελλάδα. Και νομίζω είναι και το αισιόδοξο στίγμα αυτό.